Θέλω να σας πω, κύριε Λοΐζο, ότι καταρχήν πρέπει δημόσια να πω ότι τηρήσατε απόλυτα τη διοντολογία. Ήσασταν ίσως ο μόνος ο οποίος ήξερα από το Σάββατο το μεσημέρι, γιατί είχαμε μιλήσει όταν εγώ ήμουν στην Κάρπαθο. Σας είχα δεσμεύσει να μην το αποκαλύψετε. Σας το είχα πει όμως ότι θα υπάρξει πλήρης προστασία του φυσάμενου καθεστώς ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Και το κάνουμε. Σας συγχαίρω που το κρατήσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δείχνει την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό σας έτσι κι αλλιώς. Μπορώ να σας δώσω λίγο το σκηνικό. Όταν τελείωσαν οι ομιλίες του κύριου Καμένου, του πρόεδρου μας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή και πολύ περισσότερο και μετά από το πρωινό tweet και μετά από μια κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε το απόγευμα της Παρασκευής και που είπαμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που δεν περνάει, και αφού ξέρω ότι συζήτησε και με τον Πρωθυπουργό, την επόμενη ή αργά το βράδυ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω προσωπικά από τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανής, που τον συνάντησα στην Κάρπαθο και στην Κάσου μάλλον, μου είπε ότι έγινε μια μεγάλη σύσκεψη του Υπουργείου Οικονομίας. Με είπε τον κύριο Βαρουφάκη και τους φορείς. Με τους φορείς από τα Δωδεκάνησα. Σωστά. Την άλλη μέρα ο κύριος Βαρουφάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Και εκεί κλείδωσε οριστικά πια ότι δεν θα αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς. Είχε προηγηθεί όμως, είχε προηγηθεί το tweet του κυρίου Καμένου. Ναι, σας το είπα. Έτσι, μπράβο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό. Εγώ σας βάζω χρονολογικά το ρεπορτάζ. Είχε μιλήσει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, είχε μιλήσει με τον κύριο Πρωθυπουργό. Σας είπα, Παρασκευή πρωί το tweet Καμένου. Είχανε... Παρασκευή βράδυ η ομιλία Καμένου στη Βουλή, συνομιλία Καμένου Τσίπρα. Μάλιστα. Και συνέχεια σύσκεψη η οποία έγινε στο γραφείο του κύριου Γιάννη Βαρουφάκη με τους φορείς. Με τους φορείς 12. Όπως με πληροφόρησε, ναι, ο κύριος Σαντορινιός. Και την άλλη μέρα συνάντηση Βαρουφάκη-Τσίπρα και το απομεσήμερο, επειδή μίλησα με τον Γιάννη του Βαρουφάκη, του λέω είμαι στα Δωδεκάνησα, πες μου τι γίνεται, μου έδωσε όλο το σκηνικό και θυμάστε ότι... Από το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κουίκ με διαβεβαίωσε, γνώριζα ότι δεν πρόκειται, αλλά για λόγους διοντολογίας ήθελε να έρθει η επόμενη εβδομάδα. Είναι η μέρα που μιλάμε, αυτή η ώρα, για να ανακοινωθεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Όμως, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι μπορεί να χαλάσει, πόσο δηλαδή μπορούν να επιμείνουν οι φίλοι μας και οι εταίροι μας σε εισαγωγικά, οι δανειστές μας χωρίς εισαγωγικά, ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η θετική εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό υπάρχει το θέμα. Ακούστε, δείτε, εδώ για μας είναι πραγματικά η κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή. Δεν υπάρχει θέμα. Και η πληροφόρησή μου είναι ότι τα τεχνικά κλιμάκια που επεξεργάζονται το θέμα έχουν αποδεχθεί ότι εδώ εμείς δεν θα δεχθούμε το θέμα της αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώς ΦΠΑ, με ό,τι αυτό σημαίνει, ψάχνοντας να βρούμε άλλα ισοδύναμα. Όμως,